Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Η Αθηνά Ειδονά, ο Φάνης Παπάς και η Τζελίνα Μακραντονάκη είναι οι τρεις νέοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας που αντικαθιστούν τους Διονύση Ψωμιάδη, Ευθύμη Φωτόπουλο και Δημήτρη Ευθυμιάδη και συμπληρώνουν το νέο διοικητικό σχήμα υπό τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα. Παρουσιάζοντας το νέο μοντέλο διοίκησης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε πως στείνει μια τοπική κυβέρνηση με νέα αντιπεριφέρειες. Μάλιστα, ακόμη και οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες αναλαμβάνουν τομείς και όχι νομούς. Πραγματικός αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα. Κεντρικός και διαρκής μας στόχος είναι να δοθούν λύσεις απτές και εφαρμόσιμες. Λύσεις που θα βελτιώσουν τις συνθήκες στην κοινωνία, που θα αλλάξουν προς το καλύτερο την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, δήλωσε ο νέος αντιπεριφερειάρχης κ. Τζιτζικώστας. Δηλωμένα και φορολογημένα, όπως προβλέπει ο νόμος, είναι τα εισοδήματα του, ξεκαθαρίζει με δήλωσή του ο αντιπεριφερειάρχης της Θεσσαλονίκης Γιώργος Τσαμασλής, μία μέρα μετά το δημοσίευμα που τη συμπεριλαμβάνει σε λίστα που ελέγχει το ΣΔΟΕ. Όπως σημειώνει ο κ. Τσαμασλής, όλα τα εισοδήματα προέρχονται από νόμιμες πηγές, είναι δηλωμένα και φορολογημένα και για την πλήρη διελεύκαση της υπόθεσης προτίθεται να παρέχει στις αρχές όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα παραπάνω. Για στοχοποιημένη επίθεση εναντίον του μιλά ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάννης Αλεξανδρής. Υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από το δημοσίευμα, ανέφερε ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου Στάθης Λαφαζανίδης. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, απαντά ο Δήμαρχος Νεάπολης Οικαιών Σίμος Δανιηλίδης. Μήνυμα ενότητας και συνεργασίας έστειλαν οι τρεις εκπρόσωποι των οργάνων διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκειμένου το νέο όργανο διοίκησης του Συμβουλίου να αναλάβει συντονισμένα τις νέες του αρμοδιότητες μόλις διοριστούν τα μέλη του, αλλά και το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα να αντιμετωπίσει ενιαία την κρίση και τα προβλήματα. Ο νέος πρόεδρος του Συμβουλίου, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Cambridge, Richard Hunter, εξέφρασε την επιθυμία να συμβάλλει στην αναβάθμιση του Αριστοτελείου, ενώ κύριο μέλημα του Συμβουλίου είναι να επιχειρήσει το άνοιγμα του Πανεπιστημίου στην κοινωνία και στην διεθνή επιστημονική κοινότητα, να επιδιώξει να αξιοποιήσει την εμπειρία των φοιτητών από τις σπουδές τους και να διασφαλίσει την διαφάνεια. Την Τετάρτη δεν θα κυκλοφορήσει κανένα αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο στην καθυστέρηση που παρατηρεί στην καταβολή της κρατικής επιχορήγησης στα ταμεία του οργανισμού. Η καθυστέρηση αυτή έχει ως συνέπεια οι εργαζόμενοι να παραμένουν απλήρωτοι τις τελευταίες 45 μέρες. Η πολιτεία οφείλει στον ΟΑΣΤ περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ για το 2012, ενώ αντίστοιχο είναι το ποσό των οφειλών για τις οικονομικές κρίσεις του 2010 και του 2011. Για να καταβληθεί στους εργαζόμενους το δώρο των Χριστουγέννων, ο ΟΑΣΤ πήρε δάνειο από την Εθνική Τράπεζα που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Νέα αύξηση στην κίνηση του αεροδρομίου Μακεδονία δίνουν οι προβλέψεις για το 2013, καθώς η Χαλκιδική αναδεικνύεται σε κορυφαίο προορισμό για τους Ανατολικοευρωπαίους, ενώ μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με τις αρμόδιες αρχές για την αδειοδότηση δύο νέων ελληνικών αεροπορικών εταιριών που θα εντάξουν τη Θεσσαλονίκη στο δίκτυο των δρομολογίων τους. Στόχος του 2013 είναι να αυξηθεί η επιβατική κίνηση 3-4% σε σύγκριση με το 2012. Από σήμερα αναστέλλεται η λειτουργία 6 εφορίων στη Θεσσαλονίκη που συγχωνεύονται σε άλλες μεγαλύτερες ΔΟΗ, ενώ κλείνουν ακόμη 9 εφορίες σε μεγάλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και συνολικά 51 ΔΟΗ σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη αναστέλλεται η λειτουργία των εφορίων Αγίου Αθανασίου, Τούμπας, 9ης και 10ης Θεσσαλονίκης, Νεάπολης και Β' Θεσσαλονίκη. Για αύριο Τρίτη 15 Ιανουαρίου προβλέπεται καλός καιρός με αερή συννεφιά και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου και μέτριους νοτιοανατολικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι, ο καιρός θα παραμείνει αμετάβλητος με αερή συννεφιά και το θερμόμετρο να φτάνει στους 11 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξασθένιση των ανέμων από νοτιοανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το σύντομο δελτίο της Citizen Web TV. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.